Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε μετάφραση των θεμάτων και των πρόσθετων στο WordPress. Γεια σας, το όνομα μου είναι Stratos και μέσα από τα βίντεό μου προσπαθώ να σας βοηθήσω να γίνετε καλύτερο στο WordPress. Όπως είπα, σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να μεταφράσουμε πράγματα τα οποία δεν ανήκουν μέσα στη σελίδα, είναι δηλαδή μέσα στις ρυθμίσεις των ε, θεμάτων και των πρόσθετων και δεν έχουμε κάποιο τρόπο να το μεταφράσουμε. Στο προηγούμενο βίντεο κάναμε ένα, ε, φτιάξαμε ένα βιντεάκι για για τη μετάφραση, για να κάνουμε δίγλωσο site. Το Logo Translator μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε μαζί με αυτό και να μεταφράσουμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να μεταφράσουμε με το Polylang, αλλά μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και ξεχωριστά, εάν θέλουμε απλά να μεταφράσουμε ένα site, μια λέξη, ένα θέμα και να το κάνουμε όλο εξελινισμένο. Πάμε λοιπόν να δούμε τι εννοούμε. Εδώ έχουμε το μενού μας το οποίο είναι στα ελληνικά. Το περιχωμένο της σελίδας δεν με ενδιαφέρει γιατί είναι ένα έτοιμο template από το OceanWP, αλλά είναι μέρος της σελίδας οπότε μπορώ κατευθείαν με το Elementor να πάω και να μεταφράσω να τα κάνω αυτά ελληνικά. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι ότι αν πάω στα νέα και βλέπω τα νέα μου, εδώ θα έχω πράγματα τα οποία είναι στα αγγλικά από το συγκεκριμένο θέμα. Από το OCNWP δηλαδή. Έχω το comments το οποίο είναι στα αγγλικά, έχω το continue reading το οποίο είναι στα αγγλικά και μέσα στο άρθρο έχω πράγματα όπως είναι previous post, next post, Previous Post, εάν ήμουνα σε Previous Post θα βλέπα και Next Post. Next Post, e, Logged In As, Your Comment Here, Post Comment. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία τα βάζει το θέμα και δεν μπορώ να τα αλλάξω e, μέσα από τις ρυθμίσεις του. Αυτό που θα κάνω θα πάω στα πρόσθετα, θα πατήσω νέο πρόσθετο και θα εγκαταστήσω το, το Loco Translator. Θα γράψω λοιπόν τη λέξη Loco στα αγγλικά φυσικά. θα κάνω εγκατάσταση τώρα. Είναι το Logon Translate και όπως βλέπετε έχει ένα εκατομμύριο ενεργέ εγκαταστάσεις με 5 στα 5 αστέρια. Πατάω ενεργοποίηση. Και πάμε λίγο στις ρυθμίσεις του Logon Translate Settings. Το μόνο που με ενδιαφέρει από τα settings είναι κάτω-κάτω το οποίο γράφει Grant Access to Roles. Αυτό σημαίνει ότι μπορώ να δώσω εγώ δικαιώματα σε κάποιον ε, ο οποίος ανήκει σε ένα group και δεν είναι διαχειριστής, μπορεί να είναι συνεργάτης, συντάκτης, συνδρομητής ή οτιδήποτε άλλο και να του δώσω δικαίωμα να μπορεί να μεταφράσει το site χωρίς να έχει δικαιώματα διαχείρισης. Κάτι που είναι πάρα πολύ καλό. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από τα θέματα, γιατί είναι τα θύμεις αυτό που θέλουμε να μεταφράσουμε. Ε, σε περίπτωση δεν ξέρετε ακριβώς πού ανήκει αυτό που θέλετε να μεταφράσετε. Δηλαδή, εγώ ξέρω τώρα το continue reading είναι μέρος του άρθρου μου και είναι μέρο του θέματό μου. Οπότε θα μεταφράσω το σε WP και θα βρω το continue reading. Σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, μπορείτε να πάτε απλά ψάχνοντα. Εάν έχετε 4, 5, 6 plugins, μπορείτε να το βρείτε. Δεν είναι κάτι. Δεν είναι δύσκολο. Δεν θα σπάρει πάνω από 30 δευτερόλεπτα. Αλλά από εκεί πέρα υπάρχει και η λύση του. Απενεργοποιώ όλα τα plugins και ενεργοποιώ ένα-ένα για να δω πότε ακριβώ εμφανίζεται αυτό που θέλω να μεταφράσω. Αυτό φυσικά δεν μπορεί να γίνει σε site τα οποία λειτουργούν αυτή τη στιγμή και είναι live, γιατί χάνετε τι λειτουργίε του site. Και επίση, πάντα να παίρνετε ένα backup πριν κάνετε οτιδήποτε με αυτά τα εργαλεία. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το OCNWP. Θα κάνω ένα κλικ στο OCNWP και το πρώτο που κάνω είναι να ψάξω να βρω αν έχει ελληνικά μέσα. Έχει ελληνικά το οποίο είναι 0% οπότε θα το διαγράψω. Γενικώ να μην διαγράφετε ε, εσεί μεταφράσεις, αλλά μια και είναι 0% σε μετάφραση, μπορώ να το διαγράψω και να ξεκινήσω από την αρχή, ε, οπότε και να δείτε τι ακριβώς κάνω. Πηγαίνοντας λοιπόν μέσα στο, στο θέμα μου, και επιλέγοντα το, το NWP που είναι το ενεργό θέμα. Να έχετε υπόψη σα, αν πάτε στο home, θα δείτε μόνο τα ενεργά. Οπότε θα δείτε το active theme, το τι είναι το NWP και running plugins, ότι έχει μόνο αυτά δύο. Πάμε λοιπόν μέσα στα θέματα. Εδώ θα δούμε ότι έχει δύο ε, θέματα. Έχει και το 2020, το οποίο το αφήνω επίτηδε. Πάντα αφήνω δύο θέματα μέσα. Δεν έχω ποτέ μόνο ένα. Έχω πει σε προηγούμενο βίντεο ποιο λόγο. Πάμε New Languages. Επιλέγω New Languages και τώρα θα πάω και θα επιλέξω τη γλώσσα ελληνικά, αυτή είναι που θα πρέπει να προσθέσω. Από εκεί πέρα μου δίνει τρεις επιλογές για το που θα βάλει το αρχείο το LPO, που είναι το αρχείο το οποίο θέλω εγώ να κάνουμε για τη μετάφραση. Εγώ επιλέγω πάντα την τρίτη επιλογή και θα σας πω γιατί. Η πρώτη επιλογή που λέει author είναι στην ουσία να το βάλει εκεί που είναι εγκατεστημένο το θέμα ή το plugin, δηλαδή μέσα στα θέματα ως WP Languages LPO. Το πρόβλημα με αυτό είναι ότι αν το, ε, αν πάρει κάποιο update το θέμα μου, υπάρχει περίπτωση να μου σβήσει το αρχείο ε, εάν φροντίζει η εταιρεία και δεν σβήνει αρχεία ε, των, languages με τα update υπάρχει περίπτωση πάντα κάποιος χρήστης να έχει κάνει μετάφραση να το έχει στείλει στην εταιρεία και η εταιρεία να το έχει συμπεριλάβει μέσα οπότε θα μου αντικαταστήσει το αρχείο το δικό μου με το αρχείο που έφτιαξε ο χρήστης ο άλλος μπορεί με να είναι καλή μετάφραση αλλά εγώ μπορώ να έχω κάνει κάτι πάνω ε, στη δουλειά μου που να το θέλω και να μην θέλω να μεταφραστεί για οποιοδήποτε όμως λόγο δεν επιλέγω για οποιοδήποτε από τους λόγους δεν επιλέγω το πρώτο το δεύτερο, Languages, σημαίνει ότι θα μπει μέσα στο φάκελο του WP Content, μέσα σε φάκελο Languages. Αλλά το κακό είναι ότι συμπεριλαμβάνεται και το Loco, που σημαίνει ότι δεν θα μπορώ μετά να απενεργοποιήσω και να αφαιρέσω αυτό το plugin για να... και να μείνει η ελληνική μετάφρασή μου. Θα πρέπει να την έχω μόνιμα μέσα. Οπότε δεν επιλέγω ούτε αυτό και πηγαίνω κατευθείαν στην τρίτη επιλογή, που είναι και το... η default επιλογή του WordPress, Languages, Themes και Ocean LPO. Πατάω στα Translating. Και εδώ θα ξεκινήσω να κάνω τη μετάφραση. Πάμε λοιπόν στη σελίδα την οποία θέλουμε να μεταφράσουμε. Και εδώ ξέρω ότι έχω τη λέξη comments. Εάν μπορώ να την κάνω copy, έχει καλό. Αν δεν μπορώ, θα πάω να τη γράψω αναγκαστικά. Σε αυτήν την περίπτωση δεν μπορώ να την κάνω copy. Οπότε να πάω να γράψω τη λέξη comments. Λοιπόν, γράφοντα τη λέξη comments, θα δω το 0 comments και το 100 comments. Ψάχνω πάνω κάτω να δω αν έχει άλλα. Αυτή τη στιγμή δεν έχει άλλα με τη λέξη comments. Θα μεταφράσω και τα δύο και θα σα δείξω και με ποιο τρόπο θα κάνετε όταν βλέπετε μεταβλητή. Εδώ, επειδή λέει 0 comments, σημαίνει πω πρέπει να μεταφράσω ακριβώ το ίδιο. Οπότε να γράψω 0 σχόλια και όχι τη λέξη σχόλια μόνο. Πρέπει να μείνει και το 0 μέσα. Σχόλια. Και το επόμενο που είναι το comments comments, το 100 είναι μια μεταβλητή η οποία θα αντικατασταθεί από το νούμερο των comments που έχει το άρθρο. Εάν δεν τη βάλω μέσα στη μετάφρασή μου, δεν θα δουλεύει ο αριθμό, που σημαίνει ότι θα πρέπει να το αφήσω το τα 100 και να συνεχίσω με τη μετάφραση κανονικά τη υπόλοιπη φράση ή λέξη. Σε περίπτωση που βλέπετε λοιπόν ένα χαρακτήρα ο οποίο είναι ή τα 100 ή κάτι άλλο ή τα 100 S ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο, θα πηγαίνετε και θα τα αφήνετε όπω έχει. Δεν θα το πειράζετε. Θα δείτε πώ γίνεται η μετάφραση με αυτό και μετά Εάν θέλετε να αλλάξετε κάτι, θα αλλάζετε. Συνήθω όμω δεν σβήνουμε τίποτα από αυτά. Ούτε το S δηλαδή. Συνήθω υπάρχει περίπτωση το S να, να χρειαστεί να σβηστεί σε κάποιε περιπτώσει. Το 100 όμω θα πρέπει να μείνει. Αν το σβήσετε, δεν θα δουλεύει η μεταβλητή σωστά. Ε, υπάρχει άλλε φορέ να δείτε ένα χαρακτήρα τύπου end. Αυτό το end και να δείτε ένα AMP. Okay, AMP είναι το και. Να δείτε ένα, ένα κάτι τέτοιο. Αυτό είναι στην ουσία ένα HTML χαρακτήρα, ο οποίο δεν μπορεί να το γράψει μέσω. Δεν το δέχεται μέσω του UTF. Οπότε το βάζει με ένα τέτοιο συνδυασμό. Αυτό θα το αφήνετε ως έχει, εφόσον δεν το ξέρετε, και θα πηγαίνετε και θα δείτε τη μετάφραση πώ την έκανε. Δεν θα το πειράζετε. Στην ουσία θα το δούμε πιο κάτω εκεί που θα λέει εγγραφή ω αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάω να κάνω save εδώ και refresh τη σελίδα μου και θέλω να δω τα comments να γίνονται σχόλια. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε, συνεχίζουμε στο επόμενο. Continue reading. Continue reading. Θα το γράψω σαν λέξη περισσότερα σε μένα. Δεν χρειάζεται να πατήσω τώρα save. Μπορώ να πάω κατευθείαν στην επόμενο που θέλω να μεταφράσω που είναι. Ε, το comment θα μεταφραστεί μετά γιατί δεν έχω κάνει refresh. Πάμε στο επόμενο που λέει previous post α πούμε. Μπορώ κατευθείαν χωρίς να πατήσω save εδώ να πάω στην επόμενη και να γράψω previous post. Συγγνώμη, πάτσα κάτι λάθο. Ωραία. Ελληνικά. Previous Post. Προηγούμενο άρθρο. Και βλέπετε την ώρα που κάνω μετάφραση μου το βάζει εδώ στο Translator και προσθέτει και ένα αστερίσκο για να δείξει ποια έχω κάνει τελευταία. Πάω στο επόμενο που είναι το επόμενο άρθρο. Next Post. Δεν θα κάνω save. Θα κάνω μία φορά μια και καλή. Οπότε να ξέρετε ότι μπορείτε να κάνετε μεταφράσει κατευθείαν, δεν χρειάζεται να πατάτε save κάθε φορά. Αλλά μην κάνετε συνέχεια μεταφράσεις χωρίς να πατάτε ποτέ save, γιατί αν γίνει κάτι θα χαθεί η δουλειά σας. Μία στο τόσο, κάντε και ένα save. Άρθρο. Ωραία, θα κάνω ένα save τώρα. Θα πάω να κάνω refresh ποτέ εδώ να δω το continue reading αν έγινε περισσότερα. Πάρα πολύ ωραία. Και έχω τελειώσει με αυτή τη σελίδα. Θα την κλείσω και θα παραμείνω μόνο με αυτήν κάνω refresh και εδώ να δω το previous και το next post έγινε επόμενο άρθρο και φυσικά και αυτό εδώ μια και κάνω refresh έγινε μηδέν σχόλια πάω λοιπόν κάτω και λέει logged in as, log out, your comment here και post comment όλα αυτά θα τα κάνω μια μετάφραση τώρα στα γρήγορα εδώ μπορώ να τα κάνω copy οπότε θα είναι και πολύ πιο γρήγορο Γράφω με το ένα χέρι, γι' αυτό και πάω λίγο αργά. Έχετε συνδεθεί ως. το επόμενο είναι το your comments here ή μάλλον πάμε στο logout που είναι αυτό εδώ, θα βλέπετε ότι εδώ έχει και τα βελάκια εάν κάνω κλικ στο logout θα δείτε αυτό το χαρακτήρα που σας έλεγα αυτό είναι ο αντίστοιχος στα βελάκια εδώ πάνω, κάνω copy όπως είναι Μαζί με το ερωτηματικό θα το αφήσω όλο αυτό το χαρακτήρα και θα μεταφράσω μόνο το logout που θα γίνει αποσύνδεση. Save, Refresh και θα δω πια ότι λέει logout ακόμα. Ε, για να δω, δεν έχω πατήσει Save, τώρα έκανα Save, κάνω Refresh, έχετε συνδεθεί και αποσύνδεση. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μπορούμε να κάνουμε και το Your Comments Here και το Post Comment και οτιδήποτε άλλο βρίσκουμε μέσα στο plugin, μέσα στο θέμα, συγγνώμη. Για να κάνουμε τα plugins μετάφραση, κάνουμε ακριβώ την ίδια δουλειά, πηγαίνουμε στα plugins, βρίσκουμε το plugin που θέλουμε και κάνουμε μετάφραση του plugin αυτού. Πάμε να κάνουμε εγκατάσταση ένα καινούριο πρόσθετο. Θα βάλω ένα calendar. Πατήσω Ενεργοποίηση. <coughs> Ωραία. Πάω λοιπόν στα All Events. Θα μπω σε ένα από αυτά. Να αλλάξω λίγα πραγματάκια. Θα μπούμε στο Weekly on Mondays. Ε, το έχω ξαναχειριστεί ήδη γι' αυτό και το έχει κρατήσει όπως είναι. Αλλά εδώ θα το κάνω ε, σεμινάριο ή κάτι άλλο. Συναυλία, event, δεν ξέρω. Συναυλία λοιπόν. Με αυτό και έχουμε location είναι Αθηνάς 1, organizer είμαι εγώ και θα πατήσω ενημέρωση. Πάμε να το δούμε πως φαίνεται. Και όπως βλέπετε έχει date, time, location, organizer, days, hours, minutes, seconds, όλα αυτά μπορούν να μεταφραστούν. Πηγαίνω λοιπόν με τον ίδιο τρόπο στο logo, plugins. Θα πάω κατευθείαν στο Modern Events Calendar Live, γιατί ξέρω ότι αυτό έβαλα τώρα εγκατάσταση. Οπότε και αυτό είναι που κρατάει ε, τις εγκαταστάσεις μου και το τι έχω κάνει. Πάμε να φτιάξουμε μία καινούρια γλώσσα. Αν επιλέξω τα ελληνικά, θα επιλέξω τη τρίτη επιλογή και θα πατήσω Start Translating. Να ξεκινήσω λοιπόν με το Date, το οποίο πρέπει να μεταφραστεί ως ημερομηνία. Και να ξέρετε ότι εφόσον έχει πάρα πολλές, ε, έχει, ε, πολλές, ε, πολλές λέξεις, το, το date εμφανίζεται παντού μέσα, εάν το βρείτε ξανά το date μόνο του θα πρέπει να το μεταφράσετε για να είστε σίγουρος ότι μεταφράσετε το σωστό. Εδώ έχει μόνο ένα νομίζω date σκέτο μόνο του, οπότε έχει ένα dates εδώ που βλέπω. Dates, αλλά δεν έχει άλλο date, οπότε μπορώ να μεταφράσω κατευθείαν στο date την ημερομηνία. κάνω save και να πάω να κάνω refresh κατευθείαν για να δω τι κάνω το σωστό. Οπότε, όπως βλέπετε, εγώ μεταφράζω και το κάνω μικρά και αυτό αυτόματα το κάνει κεφαλαία. Αυτό είναι λόγω του CSS που έχουν βάλει ένα capitalize εδώ πέρα. Δεν χρειάζεται να πούμε τώρα τι είναι το ακριβώς του CSS. Σε περίπτωση όμως που θέλετε να τα κάνετε μικρά, δεν θα μπορέσετε να το κάνετε μέσω αυτού του εργαλείου, γιατί αυτό δεν κάνει, ε, είναι από άλλη δουλειά, γίνεται από αλλού κεφαλαία. Παρ' όλα αυτά όμως εγώ πηγαίνω και το γράφω μικρά, όπω ακριβώ το γράφουν εδώ στο αγγλικά. Date το κάνω ημερομηνία και με τον τόνο του. Γιατί αργότερα, αν, μπορώ να, αν και θέλω να αλλάξω το στυλ αργότερα, μέσω του CSS μπορώ να βάλω να μην κάνει capitalize, να είναι normal και θα μου κάνει όλα αυτά, θα μου τα κάνει σωστά και θα μου τα γράψει με πρώτο κεφαλαίο και τα υπόλοιπα μικρά. Πάμε στο επόμενο που είναι το time. Εδώ είναι ώρα. Να δω αν έχει πουθενά άλλου time. Δεν έχει οπότε το αφήνω όπως είναι, πάω στο επόμενο, location και είναι τοποθεσία. Ωραία. Δεν έχει άλλο location, συνεχίζω στο επόμενο, organizer. Organizer. Λοιπόν θα κάνω save τώρα και refresh στο, προ, στο κομμάτι μπροστά και θα δω τι λέει ώρα, τοποθεσία και οργάνωση. Με τον ίδιο τρόπο μπορώ να κάνω τα days, το service event, ας κάνουμε το days Σε περίπτωση που είπαμε έχει μο παραπάνω από ένα, θα πρέπει να το μεταφράσω όλα. Οι μέρες. Και εδώ στο days, από ό,τι θυμάμαι, έχει περισσότερα από ένα. Έχει και εδώ days, οπότε θα το μεταφράσω και αυτό. Ε, μπορείτε να μεταφράσετε κατευθείαν και τα πάντα έτσι, αλλά έχει πάρα πολλά strings και δεν νομίζω ότι έχει το χρόνο να κάτσει να, δια... να μεταφράσετε τα πάντα. Συνήθω είναι ότι βλέπετε. Βλέπετε το μπροστά μέρο, το κάνετε. Απλά, εάν το καλό θα είναι να μεταφράσετε τα πάντα. Ε, δεν υπάρχει περίπτωση ακόμα και. Οποιουσδήποτε χρήστη να μπει και να επιλέξει κάτι που δεν το έχετε σκεφτεί, να βρει κάτι ε, το οποίο δεν θα είναι ελληνικό. Το κακό είναι όμω ότι όταν κάνουμε μεταφράσει, γενικώ επειδή το συντακτικό των ε, Άγγλων είναι δε, έχουμε ένα μέρο κλήση και δεν έχουμε τίποτα άλλο, δεν έχουμε συμφωνία υποκειμένου, αντικειμένου, δεν έχουμε τίποτα, τα έχουν όλα όπω να είναι και δουλεύουν με αυτού κανονικά. Στα ελληνικά θα πρέπει να το μεταφράσει σωστά. Οπότε και καλό είναι να ξέρει τι μεταφράζει πού. Πάνουμε αριφρέ εδώ και το days θα δούμε να γίνει ημέρε. Οπότε με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να μεταφράσουμε όλα τα υπάρχοντα τη σελίδα αυτού του πρόσθετου. Αυτό λοιπόν ήταν και το βίντεο. <coughs> Συγγνώμη για σήμερα. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Εγγραφείτε στο κανάλι μου για περισσότερα βίντεο σαν και αυτό. Και θα σα δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σα.